Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριτσά της Ρόδου. Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή μεταξύ της Παστίδας και των Μαριτσών, πολύ κοντά σε κατοικίες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Εκτός των εναέριων μέσων που σταθμεύουν μόνιμα στη Ρόδο, ήρθαν ενισχύσεις από Κρήτη, Σάμο και Αθήνα, ενώ στην κατάσβεση της φωτιάς συνέβαλαν εθελοντές και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. 15 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στην Κάλυμνο. Οι αλλοδαποί, 13 άντρες και 2 ανήλικοι, για την μεταφορά τους στην Ελλάδα από το Μποντρούμ της Τουρκίας, κατέβαλαν κατά δήλωσή τους το ποσό των 3.000 ευρώ έκαστος. Οι 3 εξ αυτών, Τούρκοι υπήκοοι, αναγνωρίστηκαν ως διακινητές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο, εγκληματική οργάνωση και διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών σε ελλαδικό χώρο. Το ταχύπλοιο με το οποίο μεταφέρθηκαν βρέθηκε σε βραχό διαχτή και κατασχέθηκε. Η μονομερής αλλαγή της Γερμανίας με ευρύτερους ελέγχους και στα δυτικά σύνορα, με την Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία, αλλά και προς το βορρά με την Δανία, προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, παρά τις διαβεβαιώσεις του Βερολίνου ότι δεν αναιρεί τους όρους της συνθήκης Σέγγεν. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνουμε σάκος του Μποξ ως χώρα πρώτης υποδοχής μεταναστών. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να θέσει τις μονομερείς ενέργειες της Γερμανίας στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Η πρώτη μάχη δίνεται ήδη στο Βερολίνο, στη διάσκεψη για την ασφάλεια και τη μετανάστευση, όπου συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος. Συνάντηση με το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε πως υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα μπροστά μας που αφορούν τόσο τη θεσμική θωράκιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και μια σειρά από άλλα επίδικα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρθηκε στην σημασία αυτής της συνάντησης, προκειμένου να γίνουν βήματα σημαντικά και θετικά στην αυτοδιοίκηση και να υπάρξει σύγκληση με την ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση. Σας καλωσορίσω, κύριε Πρόεδρε, εσάς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων που έχουμε με την ηγεσία της αυτοδιοίκησης. Έκρινα σκόπο να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των ανοιχτών ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας, παρουσία όχι μόνο του αρμόδιου Υπουργού αλλά και πολλών συναρμοδίων Υπουργών. Νομίζω θα αναγνωρίσετε και εσείς ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα από πλευράς κυβέρνησης ως προς την οικονομική και θεσμική στήριξη της αυτοδιοίκησης. Προφανώς έχουμε ακόμα αρκετά ανοιχτά ζητήματα μπροστά μας, τα οποία αφορούν και την καλύτερη θεσμική θωράκιση της αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του φιλόδοξης ιδέας μιας πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αλλά και μια σειρά από άλλα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία βλέπω ότι έχετε παρουσιάσει σε αυτό το συνοπτικό υπόμνημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκατε άμεσα, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όπως μας είπατε, στο αίτημά μας για να συναντηθούμε. Υπάρχει ζωτικός πολιτικός χρόνος για τη θητεία της κυβέρνησης μέχρι τις επόμενες εκλογές, το ίδιο και για μας ως αυτοδιοίκηση, για την αυτοδιοικητική περίοδο, την τρέχουσα, η οποία τελειώνει μετά 4 έτη. Έτσι, στην αρχή αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου, η συνάντηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να γίνουν βήματα σημαντικά και θετικά και στην πατρίδα μας την Ελλάδα, στην αυτοδιοίκηση, για να συγκλίνουμε με την ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση. Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συμφώνησαν στη διεξαγωγή debate από την συχνότητα της ΕΡΤ για την 3η 24 Σεπτεμβρίου. Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο διαλόγου θεματικών ενωτήτων, καθώς και στη διεξαγωγή απευθείας διαλόγου μεταξύ τους. Τη Ρόδο επισκέπτεται στο πλαίσιο των περιοδεών του ο Παύλος Γερουλάνος. Ο υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ
παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα στο Δημαρχείο της πόλης. Έκανε ειδική αναφορά στο σχέδιο αναγέννηση που έχει παρουσιάσει για τη χώρα και το οποίο, όπως είπε, βασίζεται στην ιδέα ότι αν θέλουμε να παράξουμε πλούτο και να τον μοιράσουμε κοινωνικά και δίκαια, πρέπει πρώτα να κάνουμε μια γενναία μεταρρύθμιση και να μεταβιβάσουμε εξουσία και πόρους με διαφάνεια από το κέντρο σε σύγχρονους θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη τύπου τοποθετήθηκε και για το μεταναστευτικό με αφορμή τη στάση της Γερμανίας. Υποδεχόμαστε στη Ρόδο στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας ως υποψήφιου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές που θα διενεργηθούν στις 6 Οκτωβρίου τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο, να μας πει το όραμά του, να μας καθοδηγήσει στο ποιες θα είναι οι στρατηγικές του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα. Παύλο, ευχαριστούμε για την παρουσία σου στη Ρόδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι στα κριτικά σημεία της χώρας, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο. Και ο λόγος είναι δικός σου. Πράγματι, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ από μέρους μου όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. Όπως είπε και ο γραμματέας, ο σκοπός του ταξιδιού μου είναι η επικοινωνία με τους Ροδίτες και τους Δωδεκανήσιους κατ' επέκταση, καθότι οι χρόνοι περιορίζουν τις παρουσίες μας σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και ο σκοπός είναι να παρουσιάσω το σχέδιο της αναγέννησης, το οποίο είναι η πλατφόρμα που έχω καταθέσει ως υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να εξηγήσω πώς μια εξαιρετικά σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η χώρα μπορεί να κάνει τη διαφορά για τις τοπικές κοινωνίες. Πώς δηλαδή, αποσυγκεντρώνοντας την εξουσία, μπορούμε να λύσουμε προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, όπως είναι τα εθνικά θέματα, όπως είναι το μεταναστευτικό. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν τη Ρόδο και τα οποία με τον Α ή τον Β τρόπο αντιμετωπίζονται μέσα από μια θεσμική αλλαγή στη χώρα, η οποία θα είναι ριζοσπαστική και η οποία θα μπορέσει να φέρει τα αποτελέσματα που τόσο καιρό χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πλούτο, αλλά παραμένουν αδρανείς περιμένοντας το κέντρο να αποφασίσει για βασικές και για βασικές στρατηγικές, αλλά και για επιμέρους θέματα, όπως είναι πώς θα έρθει ένας γιατρός στο τοπικό νοσοκομείο. Αυτά είναι θέματα που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά θέλει μια αλλαγή την νοοτροπία στην εξουσία. Αντί να συνεχίσουμε το υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο, να διεκδικήσουν και να πάρουν εξουσία άνθρωποι οι οποίοι μπορούν πραγματικά και θέλουν πραγματικά να μεταφέρουν αυτή την εξουσία σε τοπικούς θεσμούς που θα συνεργάζονται και για να παράξουν ανάπτυξη αλλά και για να αναπτύξουν κοινωνικά προγράμματα. Καταρχήν, η κύρια αντιμετώπιση της μετανάστευσης ξεκινάει με τη σωστή διαφύλαξη των συνόρων. Αυτό είναι το πρώτο, διότι ό,τι και να πούμε από εκεί και πέρα, κανένα νόημα δεν έχει αν δεν γίνει σωστά η προστασία των συνόρων της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο στο οποίο έχει αποτύχει η κυβέρνηση είναι σε δύο πράγματα. Πρώτον, να κρατήσει αυτό το πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε νομοτελειακά σχεδόν την επιμονή της Ευρώπης να οδηγεί το πρόβλημα στις χώρες εισόδου. Ενώ δεν είναι οι χώρες εισόδου ο τελικός προορισμός των ανθρώπων που περνάνε. Άρα, έχει αποτύχει η κυβέρνηση να κάνει ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρωπαϊκό, να το κρατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αντίθετα συμμετέχει και αυτή δια της απραξίας της στο να γίνει εθνικό και διτοπικό. Διότι εκτός από τη διαφύλαξη των συνόρων, το επόμενο που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι πώς εντάσσονται οι μετανάστες οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με έναν τρόπο τέτοιο, ο οποίος να είναι και χρήσιμος για εκείνους και ασφαλής για εκείνους, αλλά και χρήσιμος για την τοπική οικονομία. Δεν είναι δυνατόν να σωρεύουμε ψυχές σε κέντρα και από την άλλη μεριά παντού στην Ελλάδα να ζητούν εργαζόμενους οι αγροτικές επιχειρήσεις, πολλές τουριστικές επιχειρήσεις κτλ. Άρα η διαδικασία ένταξης των μεταναστών πρέπει να σχετίζεται με την αγορά εργασίας, με τις ανάγκες των κατατόπους κοινωνιών και όχι να παραμένει ένα πρόβλημα τοπικό, ενώ είναι εθνικό και ευρωπαϊκό κατ' επέκταση. Αυτή η αποτυχία της κυβέρνησης δεν είναι μόνο εκεί.
Η κυβέρνηση γενικά βάζει το κεφάλι στην άμμο και σε άλλα θέματα αντίστοιχα, όπως είναι η ακρίβεια. Όπου για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακούγαμε από τους αρμόδιους υπουργούς ότι η ακρίβεια δεν είναι κάτι που θα μείνει και τελικά έμεινε. Και εντάθηκε ακόμη περισσότερο από την τοπική εσχροκέρδη, από την εθνική εσχροκέρδη, δηλαδή από τα ολιγοπόλια. Θέλω να πω με αυτό ότι η δυνατότητα μιας κυβέρνησης να σχεδιάζει μπροστά, να προβλέπει προβλήματα και να τα λύνει, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που βλέπουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που στο μυαλό της είναι μόνο να προχωρήσουν οι συγκεκριμένες ατζέντες και αν δεν είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα πρόβλημα, ουσιαστικά το αφήνει μέχρι να σαπίσει. Και όταν σαπίσει είναι πολύ αργά για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχει κόλλημα συμμετοχής του Στέφανου Κασελάκη στις εσωκομματικές εκλογές. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 88ης έκθεσης. Σε ερώτηση αν παραμένει κυβερνητικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση, διεκδικεί να χτίσει τις συμμαχίες που θα συγκροτήσουν τον ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και πρόσθεσε ότι η ανάγκη ανασυγκρότησης ενός τέτοιου πόλου γίνεται ακόμα πιο επιτακτική υπό το φως της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καταθέτουμε λοιπόν τις προτάσεις μας για τα φλέγοντα ζητήματα της στέγης και του ιδιωτικού χρέους. Προτάσεις προοδευτικής σύγκλησης και ελπίδας. Προτάσεις για τις οποίες καλούμε και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Τις καλούμε να τις στηρίξουν. Για τη στέγη. Η πολιτεία στοχευμένα προστατεύει, εγγυάται και οικοδομεί. Αποτρέπουμε τους πληστηριασμούς και προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Αναπτύσσουμε πρόγραμμα εγκυοδοσίας για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες πολιτικές ακόμα και αυτοί που δεν έχουν τα κεφάλαια για ίδια συμμετοχή. Με κλιμακωτά φορολογικά κίνητρα ενθαρρύνουμε την ενοικίαση σπιτιών και με τα έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, το λεγόμενο Airbnb, τα οποία ανέρχονται γύρω στα 700 εκατομμύρια το χρόνο, αναπτύσσουμε πλέγμα μέτρων, όπως η αύξηση της επιδότησης ενοικίου, η επιδότηση στεγαστικών δόσεων κλιμακωτά και με βάση τις ανάγκες από 10 έως 30% και οικοδομούμε κατοικίες για τη στέγαση φοιτητών, εκπαιδευτικών και δημόσιων λειτουργών. Για το ιδιωτικό χρέος. Το προϊόν του εξοδικαστικού μηχανισμού καθίσταται υποχρεωτικό και για το δανειστή. Οι ευάλωτοι δανειολήπτες προστατεύονται, όπως και η πρώτη κατοικία. Σε έναν νέο πτωχευτικό νόμο προστατεύονται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Τέλος, στο εγκυοδοτικό σχήμα του Ηρακλή, οι εγγυήσεις του δημοσίου θα εξαρτώνται και από την πολιτική την οποία εφαρμόζουν οι λεγόμενοι servicers. Ο ελληνικός λαός δικαιούται προσιτή στέγη. Δικαιούται ένα μέλλον που δεν θα τον πνίγει το χρέος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν προτείνει, δεν εξηγεί τι πρέπει να γίνει. Λέει χωρίς μισόλογα ποιος πρέπει και μπορεί να το κάνει. Η συλλογική μας απόφαση, η κοινή μας βάση, εκεί από όπου εκινούμε, εκεί από όπου προστρέχουμε, όταν υπάρχει ανάγκη, είναι σαφής και ξεκάθαρη. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να είναι η κινητήρια και ηγέτιδα δύναμη για τη δημιουργία μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κυρίες και κύριοι, η χώρα θα αλλάξει πορεία μόνο με μια μεγάλη προοδευτική στροφή. Με προοδευτική εκλογική συνεργασία, με μια μεγάλη και ισχυρή συστράτευση, προϋπόθεση της οποίας είναι ο οργανωμένος και ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πλευρά του πρώην Προέδρου ισχυρίζεται ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ακόμη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, αλλά όπως μαθαίνουμε δεν θα προσφύγει στην δικαιοσύνη να λύσει δικαστικά το θέμα. Πριν από λίγο μάλιστα πληροφορούμαστε ότι έγινε και σχετική συμβολογραφική πράξη στις Σπέτσες, με την οποία γίνεται ανάκληση του πληρεξούσιου που είχε κάνει στον οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ. Προκύπτει κενό ηγεσίας. Είναι έκτοτος ή όχι ο κύριος Κασελάκης? Και αν επιμένει στα περί εκτροπής που είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, τίθεται ζήτημα συμμετοχής του
στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη νέας ηγεσίας. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Η απάντηση είναι όχι. Τώρα για το πρώτο, κοιτάξτε να δείτε. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστατικό. Και το καταστατικό του δεν προβλέπει ούτε εκτροπές ούτε πραξικοπήματα. Προβλέπει πεντακάθαρα όμως ότι όλες οι εξουσίες και όλα τα αξιώματα είναι και ελεγκτέα και ανακλητά. Όπως προβλέπετε ότι ο πρόεδρος είναι ανακλητός από την Κεντρική Επιτροπή, η πολιτική γραμματεία επίσης είναι ανακλητή από την Κεντρική Επιτροπή και η Κεντρική Επιτροπή είναι ανακλητή από ένα έκτακτο συνέδριο το οποίο μπορούν να προκαλέσουν τα μέλη με υπογραφές. Άρα, δεν νοείται και δεν νομίζω ότι πιστεύει κανένας ότι το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα προέβλεπε υπό οποιαδήποτε συνθήκη μία εντολή η οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο. Και δεν νοείται αυτό, νομίζω, και στις ανεπτυγμένες δημοκρατίες συνολικά, πόσο μάλλον σε ένα κόμμα το οποίο είναι και το πιο δημοκρατικά οργανωμένο στην Ελλάδα, έχει ένα καταστατικό το οποίο σας καλώ να το διαβάσετε με λεπτομέρεια, το θεωρώ πάρα πολύ προωθημένο, έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε και σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας την αρχική, εγώ απλώς θα σας παραπέμψω, κύριε Μπολάκη, στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, δηλαδή στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας που το συζήτησα από αυτό, στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία χωρίς καμία ένσταση έκανε μία διαδικασία και έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα επικρατήσουν οι ψύχρεμες φωνές, εκατέρωθεν, θα σεβαστούμε όλο το καταστατικό της διαδικασίας και θα προχωρήσουμε και σε μία δημοκρατική εκλογή. Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκαν δύο διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του ΕΟΠΗ, μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη των δύο οργανώσεων, έχοντας διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, προέβαιναν αρχικά μέσω των ιατρών μελών τους στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων σε άμκα τρίτων ατόμων, κυρίως αλλοδαπών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση βαρύτατων ποινικών διώξεων για 8 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται γιατροί, φαρμακοποιοί και ένας ιατρικός επισκέπτης, ενώ η ζημιά σε βάρος του οργανισμού υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και οι 17 παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Για το θέμα αυτό, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι ο Σύλλογος καταδικάζει απερίφραστα κάθε παραβατική συμπεριφορά φαρμακοποιού, η οποία καθίσταται επιζήμια για τα ασφαλιστικά ταμεία και προκαλεί βλάβη στη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον, και ζητά να επιβληθούν παραδειγματικά οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία ποινές για τους παραβάτες. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία για την πειθαρχική δίωξη των εν λόγω φαρμακοποιών. Βαθιά θλίψη στο θεατρικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Ντίνου Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου. Ο γνωστός ηθοποιός και πατέρας της ηθοποιούς Μαράγδας Καρύδη έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο, ενώ του είχε τοποθετηθεί βηματοδότης λόγω καρδιακών προβλημάτων. Ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Τζούλια Αργυροπούλου. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο αξιόλογος καλλιτέχνης συνεργάστηκε με πολλούς σημαντικούς σκηνοθέτες και συμμετείχε σε μια ποικιλία έργων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδών, από κωμωδίες μέχρι και δράματα. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Τρίτη, στη 1:30 το μεσημέρι, από το κημητήριο Ζωγράφου. Σε εξειδίκευση των μέτρων στήριξης σε επιχειρήσεις, αγρότες και τουρισμό, προχώρησαν οι αρμόδιοι υπουργοί στο πλαίσιο διυπουργικής συνέντευξης τύπου το πρωί της Δευτέρας. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ανάφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία για ταξιδιωτικές εισπράξεις ύψους 22 δισεκατομμυρίων το 2024. Όπως ανακοίνωσε η κυρία Κεφαλογιάννη, το τέλος ανά επιβάτη που αποβιβάζεται στη Μύκονο και την Σαντορίνη είναι 20 ευρώ, ενώ 5 ευρώ είναι στα άλλα λιμάνια που προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια.
Οι τιμές ισχύουν από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Είναι γνωστό ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι σταθερά βασικός αιμοδότης της εθνικής οικονομίας. Προσφέρει δημόσια έσοδα, εισόδημα, θέσεις εργασίας, περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή. Στη δύσκολη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ώστε να σταθεί η Ελλάδα όρθια. Ήταν τότε το 2012 που σχεδιάσαμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική με κεντρικό στόχο έναν ισχυρό τουρισμό πρωταγωνιστή στο διεθνές περιβάλλον και τα καταφέραμε. Ήταν μια ιστορία επιτυχίας όλων των Ελλήνων. Γιατί πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι η πρόοδος του ελληνικού τουρισμού είναι μια συλλογική επιτυχία. Στην περίοδο της πανδημίας, η Ελλάδα επέδειξε επιχειρησιακή εκτιμότητα και ισχυρά αντανακλαστικά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλαβε προσωπικά την προετοιμασία ανοίγματος στον τουρισμό και με διεθνή αναγνώριση της επιτυχίας του δύσκολου αυτού εγχειρήματος. Και πάλι, ο τουρισμός συνέβαλε κέρια στην αντιμετώπιση και αυτής της κρίσης. Με εφόδιο μια οργανωμένη κεντρική διοίκηση και με μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια, ο ελληνικός τουρισμός επέδειξε ανθεκτικότητα και κατάφερε γρήγορα να ανακάμψει. Το 2023 καταγράφηκαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις για τον ελληνικό τουρισμό. Είναι αυτό που ονομάζουμε χρονιά ρεκόρ. Και μάλιστα, όταν το 2019 είχαμε τη χρονιά ρεκόρ, την μέχρι τότε χρονιά ρεκόρ, είχαμε εισπράξεις περί τα 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2023 φτάσαμε η οικονομική συμβολή του εισερχόμενου τουρισμού να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Εποφελούθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και μια σειρά δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Ενώ ενισχύθηκαν σημαντικά η απασχόληση και τα δημόσια έσοδα. Με τα αποτελέσματα αυτά, η Ελλάδα εισήλθε στην δεκάδα των πλέον δημοφιλών ταξιδιωτικών προορισμών στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ένας κύκλος τουριστικής ανάπτυξης που άνοιξε πριν από περίπου μια δεκαετία, που στήριξε σε μια δύσκολη συγκυρία την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία και ανέδειξε την Ελλάδα σε προορισμό παγκόσμιας απήχησης. Για την χρονιά που διανύουμε, τα έως τώρα στοιχεία προμηνύουν μια ακόμα σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς ήδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, που, όπως είπα, ήταν η μέχρι σήμερα χρονιά αναφοράς για τα τουριστικά μεγέθη. Ενώ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση για το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Έτσι, με τα στοιχεία αυτά αλλά και τις προβλέψεις, μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα φτάσουμε σε έσοδα για το 2024 ακόμα και τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευθύνη ωστόσο της πολιτείας είναι να σχεδιάζει το μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις. Προκλήσεις που απαιτούν αποτελεσματικές λύσεις και άμεση ενέργεια. Γι' αυτό και στο Υπουργείο Τουρισμού μιλήσαμε από το 2023 για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης. Ένα νέο κύκλο ανάπτυξης που στηρίζεται στο μέτρο, την ισορροπία, την ποιοτική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ένα κύκλο ανάπτυξης που σέβεται τους κατοίκους, τους επισκέπτες, το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον και έτσι για την επίτευξη των στόχων μας παρεμβαίνουμε στην νομοθεσία στοχευμένα όπου χρειάζεται, βελτιώνουμε το πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων με παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των τουριστικών υποδομών. Και εδώ να θυμίσω ότι ήδη από το 2013 είχαμε προχωρήσει στο Υπουργείο Τουρισμού στη σύσταση της υπηρεσίας μιας τάσης για τις τουριστικές επενδύσεις. Αυτή που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ είναι γνωστή ΕΙΠΑΤΕ. Η μονάδα αυτή του Υπουργείου, με ενισχυμένες αρμοδιότητες, συνέβαλε κέρια στην πρόθεση σημαντικών επενδύσεων. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι η χώρα το 2012 διέθετε 343 ξενοδοχεία 5 αστέρων. Φτάσαμε το 2023 να είναι πλέον 792. Αδειοδοτημένα κάτω από αυστηρές προδιαγραφές και περιβαλλοντικές, με ρυθμισμένο και αυστηρά τηρούμενο πλαίσιο όρων δόμησης.
Η ΑΕΠΑΤΕ διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται μια πληθώρα άλλων επενδυτικών σχεδίων, τα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα και εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και ιδίως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για επενδύσεις σε σημαντικές υποδομές που θα υποστηρίξουν ειδικές μορφές τουρισμού. Επενδύσεις για αναβάθμιση υποδομών σε τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια, εγκαταστάσεις για τουρισμό υγείας και ευεξίας και πολλά άλλα. Από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε αυξημένα φορολογικά κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις για έρευνα και ανάπτυξη συνολικού κόστους 40 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και επέκταση της Golden Visa στην περίπτωση που κάποιος επενδύσει σε startup επιχειρήσεις. Δίνουμε τη δυνατότητα από 1η Ιανουαρίου 2025 να μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραμονής με τη μορφή Golden Visa αν κάποιος επενδύσει 250.000 ευρώ σε startup επιχείρηση που είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, υπογράμμισε ο Υπουργός. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει από κοινού φυσικά με άλλα υπουργεία αλλά και με τους παραγωγικούς φορείς εξειδίκευση και πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για αυτό το σκοπό το επόμενο διάστημα. Σήμερα θα παρουσιάσω επιγραμματικά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σχετίζονται με τις άμεσες αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί θα έλεγα ότι ουσιαστικά με την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας σχετίζεται το σύνολο των μέτρων και πολιτικών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Προφανώς θα περιοριστώ στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης στο αυστηρό πλαίσιο των στενών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως στην εξειδίκευση τριών στρατηγικών, στην Εθνική Στρατηγική για την Ενίσχυση Σύγχρονης Βιομηχανίας, τις μεταρρυθμίσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επέκταση των κινήτρων για καινοτομία, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Κεντρικό στοιχείο, όπως είπαμε και πριν, για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και εθνική αναγκαιότητα, πιστεύω ότι είναι η άμεση περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Πιστεύω ότι τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης Draghi για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν και ισχύουν απολύτως και την Ελλάδα και αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, τη στήριξη της βιομηχανίας και τη σύνδεσή της ιδιαιτέρως με την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Με αυτά ως δεδομένα, ασφαλώς βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των εξαγωγών, είναι η περαιτέρω εξειδίκευση των πολιτικών μας στο σύνολο των τομέων που σχετίζονται με την βιομηχανία. Δεν θέλω να τους αναφέρω αναλυτικά για να μην χάσουμε τον χρόνο μας. Απλώς επιγραμματικά στο σημείο αυτό θα αναφέρω ότι είναι σε εξέλιξη τρεις δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η άμεση χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων στο βιομηχανικό τομέα με 170 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα στο επόμενο δίμηνο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι το πρόγραμμα της ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 85 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα δημιουργίας πράσινων πιλωτικών βιομηχανικών πάρκων και αναβάθμισης των υπαρχόντων με το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη βασική στρατηγική, για την οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και η οποία αφορά ιδιαιτέρως τη δράση του Υπουργείου μας, είναι ο στόχος για τη μείωση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια κατά 25% του διοικητικού γραφειοκρατικού βάρους, ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, στο στόχαστρο του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και άλλων υπουργείων, γιατί από κοινού θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για την οριστικοποίηση αυτής της λίστας, είναι η κατάργηση 15 χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, με στόχο, όπως είπα, τη μείωση του διοικητικού βάρους κατά 25%. Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι ανάμεσα στις 15 διαδικασίες που επιθυμούμε να γίνουν πολύ πιο απλές και πολύ πολύ λιγότερο χρονοβόρες, έχουν σχέση με την υποβολή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση έργων επιστημονικής τεχνολογίας, επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, κάτι που αφορά ευθέως το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας,
οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοση και τροποποίηση των αδειών εγκεκριμένου εξαγωγεία, οι διαδικασίες λήψης των τελωνιακών αδειών και μια σειρά άλλα θέματα. Δεν θέλω να σταθώ στο σύνολο, απλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η οριστικοποίηση αυτής της λίστας αποτελεί προϊόν συνεργασίας και συντονισμού με πολλά ακόμη υπουργεία, καθώς έχει υπάρξει τα προηγούμενα 5 χρόνια σημαντική απογραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την επαγγελματική και την οικονομική δραστηριότητα, αλλά ακόμα έχουμε μπροστά μας δρόμο, τον οποίο θα διανύσουμε με αυστηρές μεθοδολογίες μέτρησης όλης αυτής της διαδικασίας και ασφαλώς την κατάργηση όλων των περιττών διαδικασιών. Και το τρίτο τμήμα, όσον ανήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός, αφορά την επέκταση των κινήτρων για έρευνα και καινοτομία, καθώς και των κινήτρων για να γίνουν πράξη οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να πετύχουμε να έχουμε πιο ανταγωνιστικές, μεγαλύτερες και πιο παραγωγικές επιχειρήσεις. Με παρέμβαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προχώρησε ο καθαρισμός και η ανακαίνιση των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο Καλύμνου και παραδόθηκαν προς χρήση μετά από πολύ καιρό οι τουαλέτες, οι οποίες παρέμεναν κλειστές και αποτελούσαν εστία μόλυνσης, ενώ ήταν απαράδεκτο σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης να μην υπάρχουν τουαλέτες για τους περαστικούς και τους επισκέπτες. Παράλληλα, βέβαια, δημιουργούνταν και θέματα με τα παρακείμενα καταστήματα στα οποία κατέφευγαν οι περαστικοί για χρήση τουαλέτας. Φυσικά, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η διατήρηση του χώρου από τους δημότες και η επίβλεψη αλλά και ο καθαρισμός από το Δήμο. Την Κάλυμνο επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αθλητισμού Γιάννης Μαυρωτάς το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου και είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαστροκούκο. Ο κ. Μαυρωτάς αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει η πολιτεία στην αναρρίχηση, ένα άθλημα που βρίσκει την Κάλυμνο στις πρώτες θέσεις ως παγκόσμιο προορισμό, και επισήμανε την ανάγκη να τεθούν όλα τα θέματα του αθλητισμού στο νησί και ιδιαίτερα του εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων σε επόμενη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα. Κύριε Γενικέ, καλωσορίσατε στο νησί της Καλύμνου, καλωσορίσατε στον Δήμο μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την νεολαία, με τον αθλητισμό, είναι ο πρώτος χρήσιμος για μια κοινωνία και μάλιστα μια μικρή κοινωνία περιφερειακού Δήμου, όπως είναι ο Δήμος της Καλύμνου. Ο κύριος Μαυρωτάς, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες, είναι μεγάλος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα πόλο, συμμετείχε σε 5 Ολυμπιάδες Ολυμπιονίκης και σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αθλητισμού και παρακαλώ καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Έτσι δεν είναι? Τα είπες όλα, τα είπα όλα. Το πέρασμα από την Κάλυμνο του κυρίου Μαυρωτά είναι τιμητικό και ο Δήμαρχος με τον Γενικό Γραμματέα έχουν ήδη καθορίσει τα επόμενα βήματα σε συνάντηση που θα έχουμε και ελπίζουμε το πέρασμα αυτό να μην είναι μόνο εθιμοτυπικό αλλά να είναι και παραγωγικό, να έχει δηλαδή το αποτύπωμά του ο κύριος Μαυρωτάς στο νησί της Καλύμνου που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη, γιατί μην ξεχνάτε ότι το νησί αυτό έχει να δώσει πολλά στην πατρίδα. Είναι πρώτος αναρχητικός προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πρεστής της πατρίδας μας, για την οικονομία και για την ίδια την επιβίωση των Καλυμνίων εδώ. Μην ξεχνάτε ότι και η κατάδυση είναι ένα αθλητικό γεγονός και εμείς είμαστε το νησί των Σφουγγαράδων με εμπειρία στις καταδύσεις. Έχουμε πολύ σπουδαία παιδιά τα οποία παίρνουν μέρος τόσο στον κλασικό αθλητισμό όσο και στα διάφορα αθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και όχι μόνο, πολεμικών τεχνών, τα πάντα, και έχουν ανάγκη τη στήριξη της ίδιας της πολιτείας. Με αυτές λοιπόν τις λίγες σκέψεις, εγώ και πάλι σας καλωσορίζω στην Κάλυμνο και εύχομαι να έχουμε μια πραγματικά παραγωγική συνεργασία προς όφελος όλων μας. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για το καλωσόρισμα. Να πούμε ότι σε αυτή έτσι, την προσωπική
προσωπική επίσκεψη στο νησί, μας δόθηκε η ευκαιρία να βάλουμε έτσι το σπόρο για να συνεχίσουμε και θεσμικά αυτή τη συνεργασία με επίσκεψή σου στην Αθήνα, που θα βάλουμε τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Ήδη έχουμε συζητήσει αρκετά πράγματα για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καλλίνου και στον χώρο του αθλητισμού, αναρχητικά πεδία, καταδύσεις, ένα μέρος που είναι γνωστό παγκοσμίως για τους σφουγγαράδες, είναι παγκοσμίως γνωστό για τα, από τα καλύτερα στον κόσμο αναρχητικά πεδία που έχει απέναντι από την Τέλενδο. Έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε προς όφελος της νεολαίας της Καλλίνου, και νομίζω ότι γενικά έχει και μια παράδοση το νησί στον αθλητισμό, την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Με παρουσία τοπικών και στρατιωτικών αρχών, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ψηφιδωτών του εργαστηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Κο και Νησίρου σε συνεργασία με την αστική εταιρεία Ιπποκράτης στην Εβραϊκή Συναγωγή Κο. Σήμερα εγκαινιάζουμε την εβδομάδα ψηφιδωτού. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Κο και Νησίρου, η αστική εταιρεία λειτουργεί, υποστηρίζει μάλλον, τη λειτουργία του εργαστηρίου ψηφιδωτού, το οποίο ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κο και Νησίρου και στο οποίο εργαστήριο δάσκαλος και μάστορας είναι ο Δαβίδ Χατζηδαβίδ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην έκθεση έργων ψηφιδωτού του Εργαστηρίου Ψηφιδωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Κο και Νησίρου. Τα έργα ψηφιδωτού δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά δημιουργήματα, αλλά η ανάδειξη μιας άλλης αισθητικής παρουσίας του παρελθόντος στο σήμερα. Η Ιερά Μητρόπολη Κο και Νησίρου, μέσω του Εργαστηρίου Ψηφιδωτού, επαναφέρει τέχνες και μαστορικές, καλλιεργεί την δημιουργικότητα και τη φαντασία, εκπαιδεύει στην υπομονή και γενικώς ενεργοποιεί τις πνευματικές δυνατότητες του μαθητευόμενου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κο και Νησίρου κύριο Ναθαναήλ, τον κύριο Δαβίδ Χατζηδαβίδ και όλους τους συντελεστές της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ψηφιδωτού. Η αστική εταιρεία Ιπποκράτης συνεχίζει να υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό. Το όμως που με κάνει να νιώθω υπερήφανος σήμερα είναι αυτό που ανέφερε πριν και η πρόεδρος της αστικής εταιρείας, τα νέα παιδιά. Γιατί, σεβασμιότατε, ως συνέχεια της κουβέντας που είχαμε λίγο πριν κατηδίαν και με τον δάσκαλο, τον κύριο Χατζηδαβίδ, επενδύουμε στις επόμενες γενιές. Και ουσιαστικά η ανασύσταση της αστικής εταιρείας με πρωτοβουλία του Δήμου και αυτής της Δημοτικής Αρχής, ακριβώς αυτό το σκοπό εξυπηρετεί. Το γεγονός ότι το 2021, συζητώντας με την Πρόεδρο και με τον κύριο Γερούκαλη για την ενεργοποίηση με την αμέριστη συμπαράσταση τη δική σας ενός εργαστηρίου ψηφιδωτού, βρήκε ανταπόκριση, γιατί ουσιαστικά ο Δήμος είναι και ο μοναδικός χρηματοδότης, και θέλω να πω και δημόσια ότι η ετήσια χρηματοδότηση που είχαμε στην αστική εταιρεία τα τελευταία χρόνια τριπλασιάστηκε. Και τριπλασιάστηκε για να καλύψει και να εξυπηρετήσει ακριβώς αυτές εδώ τις ανάγκες. Να δώσουμε βήμα, να δώσουμε τις ευκαιρίες που χρειάζονται τα νέα παιδιά να βρεθούν δίπλα σε δημιουργικές δράσεις όπως είναι αυτές της αξίας του ψηφιδωτού. Και μου δίνεται ακόμα την ευκαιρία να πω ότι μπορούμε σήμερα και με συγκίνηση αλλά και με υπερηφάνεια, θα έλεγα, να ανακοινώσουμε ότι σε ένα μεσοδιάστημα 30 μηνών περίπου από σήμερα θα φροντίσουμε να ανασυστήσουμε ουσιαστικά 10 από τα 27 ψηφιδωτά ανεκτήμητης πολιτιστικής αξίας που έφυγαν με τον γνωστό τρόπο που έφυγαν και μπορεί να κοσμούν το παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού της Ρόδου, αλλά δεν κοσμούν τους δικούς μας χώρους, τη δική μας ιστορία, ούτως ώστε να εκτεθούν σε δημόσια θέα και να αποτελούν ουσιαστικά μία συνεχή παρακαταθήκη στο πέρασμα των αιώνων για τις μελλοντικές γενιές. Στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.